Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2023 και είμαστε και πάλι εδώ, μαζί σας, στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Και είναι η 121η εκπομπή, αγαπητοί μου. Όλη η Ορθοδοξία σήμερα τιμάει τον Τίμιο Σταυρό. Χρόνια πολλά. Όπως τιμήσαμε και τη γέννηση της Παναγίας στις 8 του Σεπτέμβρη, την προηγούμενη Παρασκευή. Αγαπητοί μου, αυτή η εκπομπή, αυτή η νέα σεζόν έρχεται μετά από ένα έντονο καλοκαίρι. Ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Αλλά πάνω απ' όλα ένα καλοκαίρι πλημμυρισμένο από αγάπη για τη γενέτειρα. Για αυτά τα άγια χώματά μας. Για αυτόν τον τόπο. Κυρίως για τα παιδιά της ξενιτιάς, τα οποία επέστρεψαν μαζικά τις μέρες του Αυγούστου στη γενέθλια γη. Επίσης, η νέα σεζόν έρχεται με αλλαγές εδώ στην εκπομπή μας. Όπως βλέπετε, έχουμε νέο μπάνερ. Επιτέλους, μετά από 20 μήνες, κατορθώσαμε και εμείς ως εκπομπή να έχουμε το δικό μας μπάνερ. Όπως έγινε ταυτόχρονα και το μπάνερ για τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κίκη, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πανηγύρι του τόπου μας». Θα ήθελα να ευχαριστήσω επί της ευκαιρίας τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, κύριο Δημήτριο Σαχαρίδη, ο οποίος με ρύμνησε για τη χρηματοδότηση κατασκευής του μπάνερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλλιτέχνη, τον Σταύρη τον Τζάτη, ο οποίος έδωσε την ιδέα και ολοκληρώσαμε αυτό το μπάνερ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον κύριο Εννέα Μίγιο, όπως βέβαια για την προθυμότητα της διεύθυνσης του σταθμού, η οποία θέλησε και επέτρεψε να κατασκευαστεί αυτό το μπάνερ. Όπως βλέπετε, το σύμβολο του μπάνερ είναι το γαρίφαλο. Ένα σύμβολο το οποίο χαρακτηρίζει εδώ και πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, το χώρο της εθνικής ελληνικής μοιρότητας. Είναι το σύμβολο της φιλοξενίας. Και το γαρίφαλο είναι το κοινό στοιχείο, αγαπητοί μου, σε όλες τις στολές της εθνικής ελληνικής μοιρότητας. Όπου και αν πάμε, στη λαϊκή ενδυμασία θα βρούμε το γαρίφαλο. Και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αρχίζουμε όμως τη νέα εκπομπή με ενημέρωση μετά το σποτάκι. Χωρίς παιδεία δεν υπάρχει έθνος. Το έχει πει και ο Πατροκοσμάς άλλωστε. Γι' αυτό και εμείς ως εκπομπή αφιερώνουμε ιδιαίτερη σημασία και φροντίδα για την παιδεία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Και την προηγούμενη Δευτέρα, στις 11 του Σεπτέμβρη, χτύπησαν τα κουδούνια σε πολλά χωριά, σε πολλά σχολεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας, τόσο στο Δήμο Δρόπολης και Επογονίου, όσο και στο Δήμο Φοινικαίων. 518 παιδιά έχουν εγγραφεί στα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την 1η και μέχρι τη 12η τάξη. Άλλα 125 σαν υπηαγωγεία του χώρου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και άλλα 293 είναι εγγεγραμμένα στο Κολέγιο Πνοή Αγάπης στο Μεσοπόταμο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά, επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια που τα σχολικά βιβλία στην ελληνική γλώσσα έφτασαν εγκαίρως στους μαθητές, στα παιδιά, στα νιάτα και στο μέλλον του τόπου μας.
Εμείς βρεθήκαμε στη Δρόπολη. Παρακολουθήσαμε τις τελετές έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στα ενία σχολεία της Δερβιτσάνης και του Βολερατιού. Στη Δερβιτσάνη η αυλή του σχολείου πλημμύρισε από κόσμο. Τα παιδάκια, 150 παιδιά έχει η Δερβιτσάνη σε όλη την προπανεπιστημιακή παιδεία. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, ένατη τάξη και βέβαια και στη μέση σχολή. Θα ήθελα να πω ότι φέτος είδα τους δασκάλους στη Δερβιτσάνη πολύ χαρούμενους. Πολύ ευτυχισμένους διότι έχουν παραπάνω παιδιά σε σχέση με πέρσι. Στην τελετή βέβαια παρευρέθησαν οι γονείς, όπως είπα, όλο το διδασκαλικό προσωπικό, συνταξιούχοι δάσκαλοι και βέβαια ο Δήμαρχος Δρόπολης και Υπογονείου, κύριος Δημήτρης Στόλης. Ενώ μια μέρα πριν έχει επισκεφθεί το σχολείο τόσο στη Δερβιτσάνη όσο και στους Βουλεράτες η Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος, η κυρία Μιρελιά Κουμπάρο. Πάμε να δούμε τώρα στιγμιότυπα από τους χαιρετισμούς στην τελετή έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στο κεφαλοχώρι της Δερβιτσάνης. Με μεγάλη χαρά και τιμή ανακοινώνω σήμερα την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2023-2024. Είμαι μέση μεγάλη χαρά και μέση μεγάλη τιμή να σας ανακοινώσω ότι σήμερα αρχίζουμε το σχολείο με πολλά παιδιά, με πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά. Περίπου 150 παιδιά έχουμε φέτος στο σχολείο, αρχίζοντας από την νηπιαγωγείο μέχρι τη 12η τάξη. Οι καλές δουλειές έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Όταν δουλεύουν δασκάλοι, δημαρχείο, γονείς, μαθητές, κοινότητα, όλοι μαζί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και εκ μέρους των δασκάλων, εκ μέρους του προσωπικού, λέγω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που είναι κάθε μέρα κοντά μας, αρχίζοντας από τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε δυνατόν σήμερα να μπούμε στις τάξεις του σχολείου χωρίς να μας λείψει απολύτως κάτι. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Όπως είπε και η Διευθύντρια, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας. Και φέτος χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά είναι παραπάνω από κάθε άλλη χρονιά αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ θα ήθελα χθες το απόγευμα με την Υπουργό που ήμασταν εδώ στο σχολείο, γιατί σήμερα δεν μπόρεσε να είναι εδώ, μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έχουμε το κλειστό γήπεδο που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια και αυτή τη σχολική χρονιά το κλειστό γήπεδο θα γίνει πραγματικότητα για το σχολείο της Δερβιτσάνης. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον δάσκαλο του συνταξιού, πρώην διευθυντή, όχι απλώς δάσκαλος, που μας έκανε τη τιμή να είναι σήμερα εδώ. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μαζί με τη σύζυγό σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχω να πω περισσότερα. Τα είπε η διευθύντριά σας, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το σχολείο συνεχίζει τα βήματα του σχολείου που ήταν και πριν. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε εσάς τους μαθητές που χαμογελάτε, στους δάσκαλους, να είστε πολύ κοντά με το βιβλίο, να μάθετε, να διαβάζετε, γιατί αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Να γίνετε καλοί για τον εαυτό σας και για όλους, για τους γονείς και για όλους. Και πάλι καλή επιτυχία. Και επιτυχίες, πρόεδρος στα μαθήματα. Μετά τη Δερβιτσάνη βέβαια πήγαμε Βουλεράτες. Ολοκένουργο σχολείο, νέο κτίριο, 540 εκατομμύρια λεκ παλιά ήταν η επένδυση από την αλβανική κυβέρνηση,
να το χαρούν οι δάσκαλοι, να το χαρούν οι μαθητές, να το χαρούν οι γονείς, να το χαρούν οι βουλερατενοί, να το χαρούν οι άνωτροι πολίτες, να το χαρούμε και όλοι εμείς. Διότι τέτοια κοιμήλια αξίζουν. Στην τελετή στους βουλεράτες, με 100 παιδιά, νηπιαγωγείο και όλη την υπόλοιπη σχολική διαδρομή μέχρι την 10η τάξη, παρευρέθησαν γονείς, κηδεμόνες, συνταξιούχοι δάσκαλοι, η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Νατάσα Κουτσού, ο δήμαρχος Δρόπολης Επογονίου, ο κύριος Δημήτρης Τόλης, ενώ αργότερα κατέφτασε και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης. Πάμε τώρα να δούμε στιγμιότυπα από την τελετή έναρξης της σχολικής χρονιάς στο ενίο σχολείο Σβουλεράτης. Πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα και είμαστε και πάλι όλοι μαζί εδώ. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, πρώην δάσκαλοι, προσκεκλημένοι και φίλοι του σχολείου μας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Για το κάθε παιδί αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα, γεμάτο ελπίδα και ενθουσιασμό. Μαθητές και δάσκαλοι, όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι στη γνώση και στην παιδεία. Και εμείς οι δάσκαλοι, μαζί με τους γονείς, θα σας στηρίζουμε και θα σας δίνουμε τη δύναμη που χρειάζεται για να φτάσουμε στην αντίπερα όχθη. Σε αυτό το ταξίδι θέλουμε να πάρετε μαζί σας αυτό το μήνυμα. Ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμβάλλουμε στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού. Σε αυτό το έργο σας στέλνουμε όλους συμπαραστάτες. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαραστάτες, συνεργάτες και φίλους του σχολείου μας, παρόντες και μη, που μας εμψυχώνουν και μας δίνουν δύναμη και μας στηρίζουν, ώστε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερες ευκαιρίες και εφόδια στους μαθητές μας, χωρίς να τους στερήσουμε καθόλου την ελπίδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά να έχετε, να το χαρείτε το καινούριο σχολείο, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της περιφέρειας Αργυροκάστρου. Είναι ένα στολίδι για όλη τη Δρόπολη και ειδικά για το χωριό Βουλεράτες. Πριν 2 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτός ο αγώνας με το σχολείο και τελικά τα καταφέραμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Έντι Ράμα, που εμπιστεύτηκε και μας τήρησε αυτή την υπόσχεσή του, γιατί χωρίς αυτό το κονδύλιο δεν μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ σχολείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι στην Υπουργό μας, η οποία και αυτή είναι δίπλα μας, και χθες το απόγευμα ήμασταν πάλι εδώ μαζί με τη Διευθύντρια, ήρθε να δει τις εργασίες, γιατί σήμερα δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ, γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις και έχει και βουλή σήμερα. Οπότε το σχολείο αυτό χρειάζεται παιδάκια. Και τα παιδιά, εγώ ξέρω ότι είναι και από άλλες περιοχές, είναι καλοδεχούμενα να έρθουν στα σχολεία μας, να γεμίζουν τα σχολεία παιδάκια. Έχουμε παιδικές χαρές, έχουμε γήπεδα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που λείπει σε αυτό το σχολείο. Παρόμοιες εκδηλώσεις σημειώθηκαν βέβαια στο ενίο σχολείο της Λιβαδιάς, στα 9χρονα σχολεία Μεσοποτάμου και Φινίκης και σε όλα τα σχολεία τα υπόλοιπα που υπάγονται από τις διευθύνσεις Λιβαδιάς, Μεσοποτάμου και Φινίκης. Καλή επιτυχία λοιπόν στους μαθητές, καλή επιτυχία στους δασκάλους, καλή επιτυχία στους γονείς. Ελπίζω αυτή η χρονιά να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την περσινή, διότι μην το ξεχνάτε, το λέω με το στόμα γεμάτο και το πιστεύω από καρδιάς. Τα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ποιοτικά είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία στη χώρα.
Ένα σοβαρό ζήτημα για το μέλλον της επόμενης δεκαετίας στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, αν μη τι άλλο, είναι η απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών. Ένα ζήτημα το οποίο μας έχει μαραζώσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Διότι είχαμε προβλήματα το 2001, το 2011, υπήρχαν πολιτικές αποφάσεις για αποχή το 2011. Εν έτη 2023 όλοι προετοιμαζόμαστε ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή, έγκαιρη και έγκυρη απογραφή στα χωριά της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αν μη τι άλλο, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους ελληνικούς δήμους, Δρόπολης και Φοινίκης. Πέφτει στους ληξιάρχους τους δικούς μας, στα παιδιά τα δικά μας τα οποία έχουν οριστεί να κάνουν την απογραφή στα χωριά. Ωστόσο, υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση από την οργάνωση της Ομόνιας στις 9 του Σεπτέμβρη, η οποία είναι πάρα πολύ επιφυλακτική σε σχέση με τη διαδικασία απογραφής. Μάλιστα δηλώνει ότι είναι μακριά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλώνει ότι δεν της εδόθηκε το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτή την απογραφή. Δηλώνει ότι οι απογραφείς, αυτοί που θα πάνε στα σπίτια, δεν είναι τεχνικά καταρτισμένοι για να κάνουν την απογραφή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το αποτέλεσμα θα δείξει. Αυτή τη φορά βρέθηκα στο Δήμο Δρόπολης και συνομίλησα με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Δεύτο, ο οποίος μου μίλησε για την απογραφή στα χωριά της Δρόπολης και του Πογονίου. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι υπεύθυνη από την στατιστική υπηρεσία της Αλβανίας στη Δρόπολη είναι η κυρία Αμαλία Μίλου, ενώ στο Δήμο Φοινίκης είναι η κυρία Ιρένα Καλογέρη. Αυτές είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του τόπου μας και της κρατικής υπηρεσίας. Πάμε τώρα παρακαλώ να δούμε τη συνέντευξη με τον κύριο Δεύτο. Όπως είναι γνωστό, η απογραφή του πληθυσμού πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας κάθε 10 χρόνια. Το 2021, το Ινστιτούτο Στατιστικής Υπηρεσίας είχε κάνει ένα πρόγραμμα, πιλωτικό πρόγραμμα για την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών στο Δήμο μας, αναμεταξύ των άλλων Δήμων, 9 άλλων Δήμων. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα έγινε στους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη του 2021. Οργανώθηκαν σεμινάρια για την αναμόρφωση των ατόμων που θα ασχολούνταν με αυτή την πρακτική. Η εμπειρία της προηγούμενης απογραφής πρέπει να μας προβληματίζει, γιατί έχει άμεση σχέση με τα κονδύλια που παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση από το προϋπολογισμό του κράτους. Και το άλλο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και έχει αναλάβει την ευθύνη βάσει του νόμου να ανταποκριθεί στη στήριξη της τεχνικής πτυχής της υπόθεσης. Και ερχόμαστε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2023 να αρχίσει η απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών, κάτι που συμβαίνει, όπως είπαμε, κάθε 10 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί και πάλι σεμινάρια επιμόρφωσης των ατόμων που θα κάνουν την απογραφή στα χωριά και που θα πάνε σπίτι το σπίτι. Τα άτομα που θα κάνουν την απογραφή είναι όλοι τους κάτοικοι της Δρόπολης και του Πογονίου, οι οποίοι φυσικά γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή. Έχουν οριστεί 14 απογραφέντες στην Άνω Δρόπολη, 12 στην Κάτω Δρόπολη και 3 στο Πογόνι. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο με 100 ερωτήσεις που χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως είναι η κατηγορία για την κατοικία, η κατηγορία για το άτομο, καθώς και η κατηγορία για τη γεωργία. Πρέπει να τονίσουμε, υπάρχουν και κυρώσεις για ψευδηδήλωση. Το ζήτημα δεν είναι το πρόστιμο. Αλλά οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν
πως η απογραφή είναι μια σοβαρή διαδικασία. Εκτός από τα τρία ερωτήματα, όπως είναι για τη γλώσσα, την εθνικότητα και το θρήσιμο, τα οποία είναι κατά προαίρεση και ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αυτά. Πιστεύουμε ότι μια καλή συνεργασία με όλους τους φορείς μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για την απογραφή στο Δήμο μας, αφού βέβαια αυτή η διαδικασία οφείλει να έχει τη συγκατάθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απογραφή ολοκληρώνεται στις 28 Οκτωβρίου, ενώ τα στοιχεία θα γίνουν επισήμως γνωστά τον Ιούνιο του 2024 και λεπτομεριακά τον Δεκέμβριο του 2024. Είπατε ότι είναι 29 απογραφέντες στην Δρόπολη και στο Κολόνι. Τα άτομα αυτά τα οποία έκαναν μια σεμινάρια είναι εξειδικευμένα στον τομέα της τεχνολογίας, πρικισμένα με γνώσεις, μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ναι, αυτά τα άτομα έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν προετοιμαστεί και σε τεχνική πλευρά για να μπορούν το ερωτηματολόγιο να το θέσουν σωστά στον πολίτη. Έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και μας βοήθησε και αυτό και το πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε το 2021. Όπως έγιναν σεμινάρια το 2021, έγιναν και τώρα το Σεπτέμβριο του 2023. Και είναι άτομα τα οποία, όπως είπαμε, εκτός την τεχνική προετοιμασία, έχουν και γνώση, πλήρη γνώση για τα χωριά του Δήμου Δρόπολης και του Πογονίου. Είναι άτομα τα οποία είναι που υπάγονται και είναι μέλη του Δήμου Δρόπολης και Πογονίου. Επίσης, λειτουργούν κάποιες επιτροπές. Υπάρχει μια επιτροπή για όλο τον Δήμο και από ό,τι γνωρίζω εγώ, σε κάθε διοικητική μονάδα υπάρχει μια άλλη επιτροπή. Πόσα μέλη έχει η Κεντρική Επιτροπή? Η Κεντρική Επιτροπή, της οποίας ηγείται ο Δήμαρχος, είναι από 5 άτομα και έχει και τον γραμματέα η Κεντρική Επιτροπή. Οι επιτροπές που έχουμε σε κάθε διοικητική μονάδα είναι από 3 άτομα και αυτές οι επιτροπές ευθύνονται και ελέγχουν κάθε πρακτική που γίνεται στην διοικητική μονάδα δική τους. Σε επιτροπές αυτές συμμετέχουν και οι υπάλληλοι των ληξιαρχείων. Βάσει τον νόμο επιτρέπονται και οι υπάλληλοι του ληξιαρχείου και του Δημοτικού και του Δήμου. Εμείς έχουμε την ιδιομορφία ως μειονότητα, δίνουμε πρόφαση και έμφαση ταυτόχρονα στην εθνικότητα, στο θρήσκευμα και στη γλώσσα. Πέραν της νομικής υφής της υπόθεσης υπάρχει και η εθνική υποχρέωση που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας εμείς. Τα άτομα τα οποία θα πάνε, πιστεύω ότι εθνικά οφείλουν να πω στον πολίτη ότι υπάρχει και αυτό το ερωτηματολόγιο, θρήσκευμα, εθνικότητα, γλώσσα. Ναι. Όπως και οι πολίτες, συγγνώμη, οφείλουν να απαντήσουν. Ναι. Και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Τα άτομα που θα πάνε σπίτι το σπίτι και θα κάνουν το ερωτηματολόγιο, θα γνωστοποιούσουν σε κάθε πολίτη ότι προαίρετα να δηλώσουν για το θρήσκευμα, την εθνικότητα και τη γλώσσα. Ο κάθε πολίτης και ο κάθε μέλος που θα πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να δηλώσει και για τη γλώσσα και για την εθνικότητα και το θρήσκευμα. Βέβαια, αυτό θα γίνει κατά προαίρεση, αλλά εμείς έχουμε καθήκον να το κάνουμε. Και πιστεύω έτσι θα γίνει. Έχετε πάρει και μία σειρά επαφών με προέδρους των χωριών, οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα πρέπει να βοηθήσουν για να γίνει σωστά η απογραφή στα χωριά μας. Ναι, έχουμε πάρει
επαφές με τους πρόεδρους των χωριών. Μόνο να σας πω και σήμερα, ο Δήμαρχος είχε καλέσει τους πρόεδρους της δυτικής μονάδας του Πογονίου και είναι αυτή τη στιγμή σε επαφή μαζί τους. Θα πάρω με επαφή και με τους πρόεδρους της Κάτω Δρόπολης και της Πάνω Δρόπολης για ανημέρωση και για τη στήριξη όλης αυτής της διαδικασίας. Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα, αυτό που καίει χιλιάδες ανθρώπους, τα περήφανα γυρατιά μας, αυτοί που τρέχουν εδώ και μήνες να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά για να επωφεληθούν επιτέλους το επίδομα αλληλεγγύης ως ανασφάλιστοι συνταξιούχοι ομογενείς. Μετά από πολλά εμπόδια, μετά από αρκετή δυσκολία, βλέπω ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε μια αλματώδη άνοδο των δικαιούχων. 6.482, αγαπητέ μου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, επωφελήθηκαν αυτού του δικαιώματος. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν 1.888 περισσότεροι σε σχέση με τον μήνα Ιούλη. 1.370.000 ευρώ ήταν το κόστος για τον μήνα Αύγουστο. Με όλα τα αυτά, υπάρχουν πολλά μηνύματα σε μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά από το Μάη και δεν πήραν απάντηση. Υπάρχουν άτομα τα οποία έπαιρναν και πριν με την παλιά νομοθεσία και τώρα τους την έκοψαν. Υπάρχουν άτομα τα οποία δηλώνουν πως βρίσκουν πολλά εμπόδια. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι στα χωριά τους και δεν μπορούν να πάνε να κάνουν τα δικαιολογητικά στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και ούτω καθεξής. Καταρχήν, δύο πράγματα θα ήθελα να σημειώσω. Πρώτον, οφείλουμε όλοι μας, κυρίως οι αιρετοί, κυρίως οι πολιτικοί με ομικρον γιώτα, να είναι κοντά στον κόσμο και να τους ενημερώσουν, να τους εξηγήσουν επιτέλους. Διότι προεκλογικά, τοπικές και βουλευτικές, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, λένε ότι θα ανοίξουμε γραφεία εξυπηρέτησης για τον κόσμο, να τους ενημερώνουμε για τα προβλήματά τους. Νομικά γραφεία, πού είναι τα, ποιος βοηθάει? Οπότε παρακαλώ, χρειάζεται ακόμη περισσότερη βοήθεια στον κόσμο το δικό μας. Από το μεσημέρι της Δευτέρας, τα χωριά στο Δήμο Φοινικαίων δοκιμάζονται. Κυρίως τα χωριά στη Διοικητική Μονάδα Μεσοποτάμου. Στο χωριό της Λίβενας ξέσπασε μια πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από μια πράξη ανεγκέφαλου και βέβαια κάηκαν δύο σπίτια και ένα άλλο, έτσι το γλίτωσαν τελευταία στιγμή, του κάηκε στέγη όμως. Κατάφεραν τα παιδιά της πυροσβεστικής υπηρεσίας τα πράγματα τα περισσότερα να τα σώσουν, να τα βγάλουν έξω. Με όλα τα αυτά η φωτιά πήρε μεγάλες εκτάσεις. Κινδύνεψαν πολλά χωριά. Βελιάχοβο, Αρβάσοβα, Ναβαρίτσα, Κρανιά, προς Στρόβιανη, προς Κρόγκους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 3-4 μέρες έδιναν αγώνα με τη φωτιά τα παιδιά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήρθαν και δυνάμεις βέβαια από τους Αγίους 40, από το Δέλβινο. Ήρθε και ένα ελικόπτερο το οποίο ήρθε 2 απογεύματα. Όμως οι κάτοικοι μου λένε ότι δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό. Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήρθαν παιδιά, αγαπητοί μου, στο Βελιάχοβο. Ήρθαν παιδιά από Ελλάδα για να βοηθήσουν τους παρήλικες, τους εναπομείναντες κατοίκους να σβήσουν τη φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι τα δοκιμάζεσαι με τέτοιες φωτιές και πρέπει να βοηθήσουμε τις δύο οικογένειες, τις δύο γιαγιάδες που ήταν στη Λίβενα, την Κατερίνα Δήμου και τη Δημητρούλα Μίτση. Οφείλουμε όλοι. Τις επισκέφτηκε βέβαια ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, κ. Δημήτριος Σαχαρίδης, ο Γενικός Πρόεδρος της Ομόνιας, ο κ. Βασίλης Κάιος, ο Δήμαρχος, ο κ. Ρωμαίος Τσάκουλης, ο οποίος τόνισε εμφανέστατα ότι θα είναι δίπλα τους και θα τη στηρίξει. Και βέβαια όλα αυτά γιατί. Ξέρετε ότι
αυτή η φωτιά της έχουμε ζήσει και στην Δρόπολη και σε άλλες φωτιές στο Δήμο Φινίκης, όπως ήταν στο Χάλιο πριν μερικές μέρες ή ακόμη και προχθές είχαμε φωτιά στο Καρόκι. Ευτυχώς την έσβησαν εγκαίρως. Είναι πολύ δύσκολο να τα βλέπεις από το γυαλί, είναι πολύ δύσκολο να τα βλέπεις από το τηλέφωνο, να τα διαβάζεις σε site, σε εφημερίδες, αλλά όταν είσαι εκεί και ζεις εφιαλτικές στιγμές όπως έζησαν οι κάτοικοι του Δήμου Φινίκης, καταλαβαίνετε τι εστί, ψυχολογικό τραύμα. Οπότε είμαστε μαζί τους, με ψυχή, είμαστε μαζί τους ηθικά και οφείλουμε όλοι να βάλουμε ένα πετραδάκι για να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Επίσης, οι Έλληνες δοκιμάστηκαν και από τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε στη Θεσσαλία. Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, περιοχές, χωριά ολόκληρα πλημμύρισαν. Θρηνήσαμε νεκρούς, 15 νεκρούς. Και βέβαια η ελληνική πολιτεία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έδωσε ένα κονδύλι των 2,2 δις ευρώ για να βοηθήσουν. Βέβαια χρειάζεται και η αλληλεγγύη. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η εθνική αλληλεγγύη, η αδερφική αλληλεγγύη. Και το καλύτερο που έκανε ο Δήμος Δρόπολης και Παγωνίου, ο Δήμαρχος ο κύριος Δημήτρης Τόλης, και μπράβο του, στέλνει βοήθεια στον αδερφό Δήμο μας Αγιάς Λαρίσης, με Δήμαρχο τον κύριο Αντώνη Γκουντάρα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή είχατε δει ότι ο κύριος Γκουντάρας ήρθε αρκετές φορές. Έφερε βοήθεια στο Δήμο Δρόπολης. Και έτσι ο Δήμαρχος ανταποδίδει, εν ονόματι όλων μας βέβαια, όλων των κατοίκων της Δρόπολης και του Παγωνίου. Απέστειλε λοιπόν 2.400 κούτες νερού από το 1,5 λίτρο, είναι εξάρες καταλαβαίνετε, και 2.000 κρουασάνια τους κατοίκους. Μπορεί να είναι συμβολική, αλλά δείχνει το πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι κάτοικοι εκεί. Διότι δραστηριοποιήθηκαν και πολλοί δικοί μας, οι Ενελλάδοι συμπατριώτες μας. Βλέπω κινητοποιήσεις από φορείς, από συλλόγους στην Ελλάδα. Πάνε να βοηθήσουν τα αδέρφια μας στη Θεσσαλία. Είδα επίσης και το χάρηκα ότι η νεολαία Αλβανών μεταναστών στη Λαμία και αυτοί βοήθησαν. Καταλαβαίνετε τι εστί αλληλεγγύη και τι εστί ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Διότι στις μέρες μας δυστυχώς αυτό μας λείπει. Τις τελευταίες 2-3 ημέρες ολοκληρώνονται οι εκλογές στα χωριά της Δρόπολης και του Παγωνίου. Αναδείχθηκαν οι νέοι πρόεδροι, τα νέα προεδρία. Καλή επιτυχία σε όλους. Μετά από απόφαση που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στα τέλη του Ιούλη, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Τώρα οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι και προεδρία έχουν καθήκον, έχουν ευθύνη ηθική, νομική, ανθρώπινη, πατριωτική να οργανώσουν τα χωριά τους, να συνεργαστούν με το Δήμο, να συνεργαστούν με τα αδέρφια μας στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με την ελληνική και την αλβανική κυβέρνηση για να φτιάξουν τα χωριά τους. Δεν είναι απλά να πάμε να πάρουμε ένα 70, 50, 80, δεν ξέρω πόσα είναι, λεκ το μήνα και να έχουμε το κλειδί και την αλυσίδα και να την παίζουμε για 4 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Είναι μεγάλη η ευθύνη τους. Ταυτόχρονα και το Δημοτικό Συμβούλιο Φινίκης αποφάσισε ούτως ώστε να αρχίσουν αυτές οι διαδικασίες. 58 χωριά στο Δήμο Φινίκης θα εκλέξουν τους προέδρους και τα προεδρία. Παρόμοια ευθύνη. Αδέρφια είμαστε. Δεν μας χωρίζει τίποτε. Και όταν ένας άνθρωπος νιώθει την ευθύνη, πιστεύω ότι σιγά σιγά αποκτά την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Πάρουμε τώρα μία ανάσα. Κάνουμε μία ανάπαυλα πριν πάμε στο θέμα της βραδιάς. Δευτέρα και Τρίτη βρεθήκαμε στη Δρόπολη για να καλύψουμε το ρεπορτάζ για την έναρξη σχολικής χρονιάς, καθώς και το ρεπορτάζ για την απογραφή. Πήραμε πλάνα. Θα τα μεταδώσουμε τώρα και θα τα συνοδεύσουμε
με ένα σόλο κλαρίνο από τον αείμιστο το Σταύρο τον Τέρο. Απολαύστε το. Το θέμα της βραδιάς, αγαπητοί μου, στα μέσα του Αυγούστου εγκαινιάστηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δρόπολης, εκεί στο κεφαλοχώρι της Ζερβιτσάνης. Νικόλαος Νίκας, η επωνυμία, σε έναν δροπολίτη, εκδότη, από τη Βόδριστα. Ο παππούς του νυν ιδιοκτήτη
των εκδόσεων Νίκας, του Νίκου του Νίκα. Και μεγάλη του η τιμή, έφερε 2.500 βιβλία, αγαπητοί μου. Εκεί στη Δερβιτσάνη, και βέβαια συμμετείχαν οι αρχές, ο Δήμαρχος βέβαια, κύριος Στόλης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, ο κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης, πολλοί συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, ανθρώποι του πνεύματος, ανήσυχα πνεύματα βέβαια, τα οποία γράφουν με τον τρόπο τους τη σημερινή κατάσταση του παρελθόντος και σκιαγραφίζουν το μέλλον. Πάμε τώρα να δούμε στιγμιότυπα από αυτή την εκδήλωση τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, του Γενικού Προξένου και βέβαια του εκδότη, του Νίκου του Νίκα, ο οποίος έχει ιδιαίτερη συμβολή στα γράμματα της Δρόπολης τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νικόλα Νίκα, τον οποίο έχουμε γνωριστεί πέρσι 12 Αυγούστου. Ήρθε από Αθήνα να δει το χωριό του και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θέλω να κάνω κάτι για τη Δρόπολη, για το Δήμο σας, τι ανάγκη έχετε, και συζητήσαμε για μία βιβλιοθήκη. Και σήμερα είμαστε εδώ να κάνουμε τα εγγένεια αυτής της βιβλιοθήκης. Φίλε μου Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου Δερόπολης των Γονείων για αυτό που κάνετε, τη στήριξη στο Δήμο, στα σχολείο μας, και εύχομαι να έχουμε συνεργασία και σε άλλους τομείς, σε διάφορα έργα του Δήμου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και συγχαρητήρια στον Δήμο που βοήθησε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς και βέβαια να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Νίκα και τον εκδότη τον Νίκο Νίκα που βοηθούν διαχρονικά και συνεχίζουν την παράδοση των εκδόσεων και της λογοτεχνικής δημιουργίας των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της ελληνικής ομογένειας και φέρνουν με τις εκδόσεις τους πιο κοντά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό λογοτέχνης και συγγραφής. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή σε μια εποχή όπου υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς όλα είναι διαδικτυακά και ψηφιακά. Είναι σημαντικό ιδίως η νέα γενιά και τα παιδιά να μην προσκολάται τόσο πολύ αποκλειστικά στις τεχνολογίες και να μην διαβάζει μόνο μέσα από τα νέα ψηφιακά μέσα, αλλά να μπορούμε ακόμα και σήμερα να υπάρχει δυνατότητα να ανατρέχουμε στα βιβλία. Το βιβλίο και οι έντυπες εκδόσεις είναι ακόμα απαραίτητες και τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία βιβλιοθηκών και το να δίνουμε κίνητρα ιδίως στα νέα παιδιά να συνεχίσουν να διαβάζουν λογοτεχνία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την παιδεία και για την δημιουργία και την καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύματος. Διαφορετικά, αν είμαστε μόνο με τους υπολογιστές, δυστυχώς δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να φτιάχνουμε το μυαλό των νέων ανθρώπων και να μπορούμε να τους εκπαιδεύουμε σωστά.
Η μνήμη δεν λειτουργεί σωστά με τα ψηφιακά μέσα. Η μνήμη, η καλλιέργεια, η κριτική ικανότητα λειτουργεί με τα βιβλία, με τη λογοτεχνία και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες να εξοπλιστούν οι βιβλιοθήκες και των σχολείων που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα με βιβλία και σε συνεργασία και με το Γραφείο Προπανεπιστημιακής Παιδείας. Έχει βοηθήσει πολύ και η Ελληνική Πρεσβεία, έχει βοηθήσει πολύ και ο Δήμος, έχει βοηθήσει πολύ και το Γενικό Προξενείο σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως το Γραφείο Προπανεπιστημιακής Παιδείας Φοινίκης Δρόπολης και άλλοι, και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς από την Ελλάδα. Και άλλοι ιδιώτες έχουν στη Γηγία, αλλά οπωσδήποτε αυτή η πρωτοβουλία των ιδιώσεων ήταν πάρα πολύ σημαντική και σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας και την βοήθεια αυτή. Γιατί παρακολουθούμε το έργο σας διαχρονικά και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Εμείς έχουμε συνηθίσει σε δωρεές υλικών πραγμάτων. Σήμερα έχουμε μια δωρεά πνευματική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε καθώς πρέπει. Γιατί δεν έχει σημασία αν θα έχουμε κάποια βιβλία στο ράφι, αλλά αν αυτά τα βιβλία θα τα ανοίξουν κάποιοι, θα τα διαβάσουν. Εδώ απόψε είναι και από τη μεγάλη αφρόκρεμα του πνεύματος πάρα πολλά παιδιά μας από τον τόπο μας δημιουργεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα μπορούσε να γίνονταν μια μεγαλύτερη εκδήλωση για να συμπεριλάβει όλο το πνευματικό δυναμικό της εθνικής ελληνικής μειονότητας και να γίνει αφορμή αυτή η εκδήλωση για να κάνουμε και μεγαλύτερες δραστηριότητες. Ήμουνα σήμερα στη Λεσνίτσα με τα μικρά παιδάκια. Ήρθαν κάποια από την Ελλάδα μαζί με τους γονείς τους και κάλεσαν τα παιδιά που σπουδάζουν και μένουν, διαμένουν μονίμως εδώ. Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι εδώ έχουν τελειώσει όλα τα πράγματα. Όχι, δεν έχουν τελειώσει και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που αντάμωσαν οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και είχαν τις ίδιες γνώσεις και για την αρχαία Ελλάδα και για τις επιστήμες και μάλλον η δική μας εδώ, επειδή ανοίγουν και κάποτε το βιβλίο, δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα ηλεκτρονικά, έχουν και πιο κέραιες απόψεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε ο κύριος Γενικός, ότι εμείς πρέπει να προσδιορίσουμε ένα μέλλον που να είναι όσο πιο ανθρώπινο και όσο πιο υγιεινό για τη νέα γενιά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας και θα θέλαμε και την ιστορία του τόπου μας να την καταγράψουμε σε αυτά τα βιβλία, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια. Εκτός από αυτή είναι και όλα τα πολιτιστικά μνημεία που υπάρχουν, τα θρησκευτικά, τα οποία πρέπει να τα εκδώσουμε. Εγώ στο μέλλον θα σας φέρω ένα βιβλίο για την αρχαία Φοινίκη, το οποίο το έχω προετοιμάσει εδώ και πολύ καιρό. Όπως και για τη Δερόπολη που υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά, αυτά πρέπει να είναι γιατί η πόλη των Αγίων 40, το Ιερόκαστρο τώρα πλέον είναι τουριστική προορισμή και όλος ο κόσμος έρχεται εδώ και πρέπει να γνωρίσει όχι μόνο στη μητρική μας γλώσσα, αλλά και στα αγγλικά και στις διεθνείς γλώσσες την ιστορία του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε και ο Θεός μαζί σας. Αυτά που είδαμε σήμερα δεν είναι μια σαλέτα, ούτε μια μικρή σάλα. Είναι ένα μεγάλο παλάτι. Είναι το σπίτι του βιβλίου, της τέχνης και της επιστήμης. Αυτό το έργο έχει βγει από ένα πιο παλιό ιστορικό, που είναι το κέντρο, εκδοτικό κέντρο Νίκας, με τον Νίκολα Νίκα τον πρώτο, τον παππού. Όλες οι αξίες που έχουν τα βιβλία σε τούτη την κατάσταση φέρνει και ένα άλλο πράγμα που ζωντανεύει και συνεχίζει την παράδοση. Πριν λίγες μέρες συζητούσαμε με τον Πέτρο Τσερκέζη, συγγραφέα από το Πογόνι, για την Πολύτσαμη.
και μου είπε, εκεί είχε βιβλιοθήκη από το 1700 τόσο και την είχε οργανώσει και την είχε κάνει ο Σοφιανός, ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Σοφιανός. Και κάτι το 1805 από τον Κουρτ Πασά και ο Αλή Πασάς, ο βεζίρης του Βερατιού και ο Αλή Πασάς πολεμούσαν. Επειδή είμαι στη Δεβιτσάνη, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το, από την παράδοση των Αρχιλίου Οικονομίδη. Όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά και παίρναμε πρώτη φορά βιβλία στα βιβλιοθήκη, ο διευθυντής ήταν Δεβιτσιώτης, ο Αρχιλίου Οικονομίδης, και δεν ήταν τόσο εύκολο, ξέρετε εσείς, να είσαι διευθυντής στο Ιερόκαστρο και στο Κοινογερό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πολύ και μια φορά το Δήμο, αλλά προπαντός τον Νικόλα, γιατί τα γράμματα και η γλώσσα είναι αυτοί που έχουν πήξει και έχουν βασάξει τον ελληνισμό της Αλβανίας. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά. Κύριε Πρόξενε, στο Αργυρόκαστρο, αγαπητέ Δήμαρχε, φίλε Δημήτρη Τόλη, αγαπητοί συγγραφείς, δημοτικοί σύμβουλοι, καλησπέρα. Χρέος, τιμή, υπερηφάνεια. Πριν από περίπου ένα χρόνο επισκέφτηκα για πρώτη φορά τη Δερόπολη. Από την πρώτη στιγμή που αντίκρισα τον κάμπο, αμέσως μετά τη στροφή της Κακαβιάς, ένιωσα κάτι να με τραβάει. Ένιωσα την επιστροφή στις ρίζες μου. Λίγες ώρες μετά, στην πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Δερόπολης, μοιραστήκαμε την ιδέα της δημιουργίας αυτής της βιβλιοθήκης. Μαζί οραματιστήκαμε ότι στον χώρο αυτό θα δημιουργηθεί ένας φάρος πολιτισμού. Ένας χώρος που θα διατηρεί την πολιτιστική κληρονομιά μας και θα ενώνει τους ανθρώπους. Η βιβλιοθήκη αποφασίστηκε να έχει δύο τμήματα. Αυτό των ελληνικών και το παιδικό. Κοινός στόχος στο σχεδιασμό της βιβλιοθήκης ήταν το παιδικό τμήμα να αποτελέσει ένα χώρο που οι μαθητές της Δερόπολης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βιβλία που κυκλοφορούν. Η βιβλιοθήκη που σήμερα εγκαινιάζουμε μόλις γεννήθηκε. Τώρα κάνει τα πρώτα βήματά της. Ο εμπλουτισμός της θα είναι συνεχής και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα διαθέτει έναν πλήρη κατάλογο σύγχρονων και κλασικών έργων για όλες τις αναγνωστικές προτιμήσεις. Όλοι μας θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, έτσι ώστε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα νέα παιδιά που θέλουν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους μέσα από το βιβλίο. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δερόπολης και Υπογονίου θα έχει το όνομα του αείμνηστου παππού μου, Νικόλαου Δημητρίου Νίκα. Ο παππούς μου αναγκάστηκε να με μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 12 χρονών σε συγγενείς για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή του ήταν πραγματικά δύσκολη και κινηματογραφική, όμως τα κατάφερε. Έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα και έγινε ο μεγαλύτερος Έλληνας εκδότης. Της δεκαετίας του 70, εξαγοράζοντας τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκη. Τη δεκαετία του 80 έφερε τις εκδόσεις Disney στην Ελλάδα. Δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του και τους ανθρώπους. Δεν ήθελε ποτέ να τους αποχωριστεί, έτσι σήμερα αισθάνομαι ότι ο παππούς μου γύρισε για πάντα στη Δερόπολη. Θα γυρίσω στις τρεις λέξεις που αναφέρθηκα στην αρχή. Χρέος. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη Δερόπολη, αισθάνθηκα το χρέος που είχα απέναντι στον τόπο που γεννήθηκε ο παππούς μου, απέναντι στη μνήμη του και όλα όσα μας προσέφερε. Τιμή. Νιώθω εξαιρετική τιμή που γνώρισα καταρχάς μέσα από τα βιβλία που διάβαζα, τις ιστορίες και τους ανθρώπους του τόπου μας. Όλους τους ανθρώπους που γνώρισα εδώ στη Δερόπολη, στα 4 μέχρι στιγμής ταξίδια μου. Υπερηφάνεια. Στο δεύτερο ταξίδι, στη γιορτή της 28ης, γνώρισα τους μαθητές από τα σχολεία μας και είδα στα μάτια τους την αγάπη για τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Νιώθω λοιπόν σήμερα υπερηφάνεια που αυτά τα παιδιά θα μπορούν μέσα από το βιβλίο να ονειρευτούν, να ταξιδέψουν, να διεκδικήσουν το αύριο. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, τα παιδιά που θα μείνουν εδώ στον τόπο μας και θα μεγαλουργήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται την Κυριακή 1:30, μεσημέρι βέβαια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μην ξεχνάτε, το Σάββατο το βράδυ, στο Βουθρωτό,
Η Ένωση Γυναικών Αγίων 40, Ρόδων τον Αμάραντο, έχει μια μεγάλη λαογραφική εκδήλωση. Βέβαια, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος Ατήρανα και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. Ελπίζω να είμαστε εκεί. Να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση και να την μεταφέρουμε εδώ σταδιακά όπως πρέπει, όπως αρμόζει σε αυτή την εκπομπή. Δείτε επίσης αυτή τη φωτογραφία. Ο πατέρ Νικόδημος, ο φίλος όλων, ιερέας και συγγραφέας ταυτόχρονα, πάει να δώσει ένα ιδιόμορφο μήνυμα. Έχει ανέβει πάνω στη σικιά και τρώει ψωμί με σίκα. Γιατί το κάνει? Για να καταλάβουμε όλοι τι εστί ζωή στο χωριό. Πώς έκανανε οι παλιοί δικοί μας? Έτσι ακριβώς, όπως ο πατήρ Νικόδημος. Βεβαίως, το κεφάλι ψηλά, αγαπητοί μου. Να είστε καλά, υγεία και χαρά, αγάπη και χαρά, υγεία και αγάπη. Γεια σας.